Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλημέρα σας μάλλον. Έχουμε συνηθίσει από την καθημερινότητα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο σας βρήκανε πρωί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, δηλαδή σήμερα το πρωί, ή κατά πόσο χθες αργά το βράδυ καθίσατε να αναλύσετε τι έχει έρθει στην επικαιρότητα και βέβαια τι έχει έρθει στη ζωή σας. Εμείς όπως κάθε Σάββατο τα τελευταία χρόνια, τώρα βλεπόμαστε περίπου κάθε 4 Σάββατα, σύμφωνα με τη λογική της δημοσιογραφικής κάλυψης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα σας φέρουμε ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί πολύ, θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ώρα, αυτό το πρωινό του Σαββάτου, όπου μπορούμε παράλληλα να σας δώσουμε μεμονωμένα ένα κομμάτι, ένα θέμα, με αφορμή βέβαια ότι έχει ξεκινήσει όλες αυτές τις μέρες την επικαιρότητα. Θα σταθώ λίγο στα όσα ανακοινώθηκαν, καθώς δεν είναι λίγα. Βέβαια την πλήρη ανάλυση θα τη δείτε και από το μεσημεριανό δελτίο του Τηλεάστη. Ενώ εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με το κομμάτι της οικονομίας και τις νέες βλέψεις της κυβέρνησης. Μέσα σε αυτά βέβαια θα μπούμε πιο βαθιά και στα άλλα νοήματα που έρχονται σιγά σιγά στα μάτια μας, νοήματα που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε όλο αυτόν τον καιρό, γιατί οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι, αλλά θα τα δούμε μαζί με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Σαράντη Σαράντο, όπου θα βρίσκεται κοντά μας, όπως και ένας εξαίρετος οικονομολόγος, ο κύριος Αδαμόπουλος, εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οικονομολόγος. Σε λίγα λεπτά θα έχετε την ευκαιρία να τους δείτε, για να συζητήσουμε συγκεκριμένα για την κάρτα του πολίτη και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που έχει φέρει εδώ και αρκετό καιρό στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει ανακοινώσει, ήδη κάποιοι από εσάς κινήστε ηλεκτρονικά, κινήστε μέσω του διαδικτύου, για να κάνετε ακόμη και τις πιο απλές σας υπηρεσίες, τις καθημερινές υπηρεσίες που θα μπορεί να παρέχει το κράτος από μακριά. Να μην μπαινοβγαίνετε σε γραφεία, να μην υπάρχει χρονοκαθυστέρηση και παράλληλα να μην χρεώνεστε τον ίδιο χρόνο όπως χρεωνόσασταν στο παρελθόν για συλλογή αποδείξεων και ό,τι άλλο σας ζητά αυτό το κράτος, όπου τον τελευταίο καιρό πραγματικά θυμίζει ιδιαίτερα αυστηρό, ιδιαίτερα ανάλγητο, χωρίς να σέβεται όλες τις υποχρεώσεις που έχει ο Έλληνας πολίτης, βαρώντας τον κανονικά με νέα φορομπηχτικά, θα λέγαμε, μέτρα. Εφαρμοστικός νόμος, έχει ξεκινήσει η εξειδίκευση των μέτρων, δεν είναι μικρή. Γι' αυτό τόνισα από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι δεν θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στο κομμάτι των μέτρων. Υπάρχει μια μικρή αναφορά, όπως να κάνετε μια αναδρομή, να δείτε τι δείχνουν όλα τα δελτία ειδήσεων όλον αυτόν τον καιρό, για αυτά που έρχονται, μιλώντας για νέους φόρους, μιλώντας για πράγματα που δεν θα μπορούσατε ποτέ να πιστέψετε. 10% αυξημένα τα τέλη κυκλοφορίας. Πόσο θα στοιχήσει η έκτακτη φορά σε εισοδήματα θα δούμε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, όπως τόνισα, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη κλίμακα. Εμείς δείξαμε και κάποια πράγματα χθες. Νέα κλίμακα φορολογίας φυσικά, μετά τη μείωση του αφορολόγητου στα 8.000 ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2011 παρατείνεται το πάγωμα πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Αυτό πολύ θα μπορούσα να το θεωρήσω και ευνοϊκό, δεν είναι τόσο. 5 με 6 λεπτά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για τους καταναλωτές. 70% θα αυξηθούν κατά μέσο όρο τα τεκμήρια διαβίωσης. Μιλάμε για κανονική φοροεπιδρομή στην ακίνητη περιουσία. Θα καταργηθούν πολλές φοροαπαλλαγές, καθώς και ιατρικά έξοδα, στεγαστικά, εισφορές στα ταμεία. Εργασιακές σχέσεις θα αρχίσουν να κλονίζονται. Έτσι πως τα λέμε, πραγματικά θυμίζουν προφητικά, αν διαβάσει κανείς, κείμενα που αναφέρονται στο τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα και αφορούν και μεγάλους οικονομολόγους, αλλά και ανθρώπους που εκπροσωπούν τη χριστιανοσύνη μας και φυσικά όλα όσα έχουν γραφτεί στο παρελθόν. Εγώ θα καλησπερίσω τους καλεσμένους μας για σήμερα. Αρχικά τον πατέρα Σαράντη Σαράντο, τον αρχιμανδρίτη πατέρα Σαράντη Σαράντο. Την καλημέρα μου. Σας χαιρετώ, κύριε Γιουζάμι. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε χώρο και χρόνο για να μιλήσουμε για σημαντικά θέματα. Το θεωρώ απαραίτητο, καθώς πρέπει να μένει χρόνος και για θέματα που ο κόσμος δεν προλαβαίνει να δει. Και ο κύριος Αδαμόπουλος βρίσκεται κοντά μας, οικονομολόγος, καθηγητής στη δευτεροβάθμια. Καλημέρα σας, κύριε Ζάμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και θέλω λίγο να δούμε και οι δύο μαζί αυτά
τα μέτρα, τουλάχιστον πώς ακούγονται αυτή την ώρα, πατέρα Σαράντη, καθώς μετά από όλα όσα έχουν συμβεί όλον αυτόν τον καιρό, νομίζω ότι ο κόσμος παίρνει άλλο ένα ηλεκτροσόκ για να προσπαθήσει να επιβιώσει με εξασθενισμένη την αντίληψή του και παράλληλα πολύ καταπονεμένος. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι το πρώτο σχόλιο σας για όλα αυτά που ανακοινώθηκαν την ίδια ώρα που ο κόσμος κακά τα ψέματα περίμενε και κάτι καλύτερο, με μια αλλαγή, με έναν ασχηματισμό. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια πολύ δεινή κατάσταση και αυτό το βλέπουμε και στις ενορίες μας. Βρίσκομαι σε μια πολύ άνθρωπη ενορία και καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες πολλών δυσκολιών των οικογενειών, οριακών θα λέγαμε, αλλά και πολλών δυστυχιών. Απορούμε και εξιστάμεθα γιατί τέτοιος πόλεμος στον ελληνικό λαό. Βέβαια, οι πρόχειρες δικαιολογίες είναι ότι βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσεως. Όμως εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και μια οργανωμένη πολεμική εναντίον του λαού μας για να μπορέσουν να περάσουν και άλλα μέτρα, διότι αυτή η μεγάλη αίρεση που ονομάζεται νέα εποχή, όλος αυτός ο ερχόμενος από έξω, έξωθεν δηλαδή της πατρίδος μας πόλεμος, αποσκοπεί στην αλλίωση της εθνικής συνειδήσεως, της θρησκευτικής συνειδήσεως, των αξιών της πατρίδος μας, και απορούμε και εξιστάμεθα λοιπόν γιατί τόση πολεμική. Έχουμε ελπίδες όμως. Βλέπουμε ότι ο ελληνικός λαός είναι ανθεκτικός, η χριστιανική του συνείδηση λειτουργεί, δεν εκτρέπεται δηλαδή, αλλά περιμένει με μία θα λέγαμε διακριτική προσμονή, και εμείς από την αρχή της κρίσεως, το εμείς δεν εννοώ τον εαυτό μου, αλλά πολλοί πατέρες, πνευματικοί πατέρες, δηλαδή ιερείς και επίσκοποι, συστήσαμε στο λαό μας να εντείνουμε τις προσευχές μας και να ζητήσουμε από τον Κύριο τη βοήθεια την άνωθεν, να είμαστε καλά πνευματικά. Όταν είμαστε καλά πνευματικά, όταν έχουμε δηλαδή ισχυρές πνευματικές αντιστάσεις μέσα μας, με την προσευχή, με τη Θεία Λατρεία και με τα μυστήρια, θα μπορούμε και ψυχολογικά να είμαστε καλά και σωματικά και κοινωνικά για να επιτελούμε τα καθήκοντά μας σε καθημερινή βάση και να μπορούμε να εξασφαλίζουμε με τη βοήθεια του Κυρίου το μεροκάματο και την επιβίωση της οικογένειας μας. Και το ψυχολογικό, πατέρα Σαράντο, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που πλήττεται ο ελληνικός λαός, γιατί αν δεν λειτουργεί αυτό σωστά, αν δεν έχεις μία ηρεμία πνεύματος, αν δεν βρίσκεσαι συχνά πυκνά με τον εαυτό σου να συνομιλήσεις μαζί του και παράλληλα βρεθείς σε έναν χώρο να ηρεμήσεις όπως είναι η Εκκλησία, νομίζω ότι δεν μπορείς να σταθείς σε τόσο δύσκολες καταστάσεις, μιλώντας για όλο αυτό που έρχεται. Θέλω, πατέρα Σαράντο, να δώσω λίγο το λόγο στον κύριο Αδαμόπουλο που βρίσκεται κοντά μας, να πάρουμε και από αυτόν ένα σχόλιο για την οικονομία, για το σύνολο της οικονομίας. Ένα μικρό όσο γίνεται σχόλιο, κύριε Αδαμόπουλο, γιατί θα παντρέψουμε σιγά σιγά όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σήμερα σε σχέση με την κάρτα του πολίτη. Και θα ήθελα να ρωτήσω, όλες αυτές οι ρυθμίσεις που βλέπετε, όλο αυτό το οικονομικό σοκ που έχει έρθει στην Ελλάδα, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί? Βγάζω τόσο την πολιτική συγκυρία, την πετάμε απ' έξω. Θα μπορούσε να προβλεφθεί και κάποιοι αρμόδιοι να λειτουργούσαν κάποια πράγματα πιο συντονισμένα για να είμαστε καλύτερα εμείς? Ή θεωρείτε ότι είναι ένα πράγμα που ξεκινάει από πάνω και δεν τελειώνει? Ως οικονομολόγος δικαίως ζητάτε άποψη οικονομική, αλλά να παρατηρήσω ότι είμαι και εγώ ένας οικονομολόγος από τους πολλούς. Και όπως βλέπετε, ο κάθε ένας, κάθε καθηγητής πανεπιστημίου, ανάλογα με ποια θέση έχει, τι σύμβουλος είναι, σε ποιον οργανισμό, εκφέρει και διαφορετική άποψη. Δηλαδή, με τις οικονομικές απόψεις και θεωρίες, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Πειραματόζωα είμαστε αυτή τη στιγμή, πειράματα γίνονται και θα δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Όσον αφορά για το αν μπορούσε να έχει προβλεφθεί, βεβαίως, αυτοί είναι στατιστικοί δείκτες. Αυτό το επί της 100 του ΑΕΠ χρόνια είναι αυξημένο.
έχει προκύψει από τον αλόγιστο δανεισμό του κράτους και κάλλιστα μπορούσε κανείς να προβλέψει ότι πηγαίνουμε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά σκοπίμως δεν το λέγανε, πηγαίνανε και πειράζανε τον παρανομαστή, δηλαδή αυξανόταν το χρέος, αυξανόταν τα δάνεια, αλλά ανέβαινε, δεν ξέρω, τεχνιέντος, αληθινά ο παρανομαστής, δηλαδή το ΑΕΠ, ο πλούτος της χώρας, και έτσι το ποσοστό φάνταζε κανονικό, λογικό, ενώ ο αριθμητής, το χρέος, ανέβαινε πάρα πολύ γρήγορα. Εννοείται ότι ήταν πειραγμένα τα νούμερα, σαν κάτι να έπρεπε να γίνει και ο κόσμος να μην το καταλαβαίνει. Δεν το καταλάβαινε κανείς, γιατί όλοι σταματάγανε στο ποσοστό, πόσο της 100 του ΑΕΠ είναι, 100, 90, 110, είμαστε εντάξει. Αλλά το απόλυτο μέγεθος, τα δις ευρώ, ανεβαίνανε διαρκώς. Και δεν μπορούσε και ο κόσμος να αναλογιστεί το δις ευρώ, πόσο αντιστοιχεί αρχικά με την παλιά δραχμούλα που είχαμε και πόσο αλλάζουν τα νούμερα βάζοντας βέβαια το ευρώ πίσω από το δις, μετά τα δις. Οπότε ήταν μια κατάσταση που πολλοί την έβλεπαν, τουλάχιστον το πώς κινούνταν στην κοινωνία. Βεβαίως. Υπήρξε χρήμα στον κόσμο, δόθηκε χρήμα στον κόσμο, ο οποίος το λειτουργήσε καταναλωτικά. Και εδώ θέλω να πάμε λίγο στη λογική του καταναλωτισμού που έπιασε τον κόσμο σε συνδυασμό με αυτό που είναι να έρθει. Και το λέω χαρακτηριστικά έτσι, καθώς πριν από λίγο καιρό, δεν ήταν λίγοι αυτοί που μπήκαν λίγο πιο βαθιά στο θέμα που αφορούσε την κάρτα του πολίτη. Έγιναν κάποιες, θα πω, ανακοινώσεις από την κυβέρνηση σε κάποιες διαβουλεύσεις που έκανε. Κάποιοι απλά το πέρασαν μαζί με όλες τις ρυθμίσεις κάπου στην άκρη και περίμεναν να το δουν. Κάποιοι βέβαια λειτουργήσαν πιο δραστήρια. Έχω την τιμή να έχω και τους δύο από αυτούς τους ανθρώπους που λειτουργήσαν άμεσα. Ένας από αυτούς είναι ο πατέρας Αράντος και θέλω να μου πείτε τι ανακαλύψατε με όλες αυτές τις θυμίσεις και λέω ανακαλύψατε καθώς κανείς δεν έμπαινε στη λογική να το δει και να το δώσει στον κόσμο σαν ερμηνεία για το τι το περιμένει και πότε. Είχατε μια πολύ σημαντική δραστηριότητα από το ξεκίνημα, από το πρώτο άκουσμα της κάρτας του πολίτη. Θέλω να μου κάνετε μια αναδρομή για το πότε ξεκινήσατε να μιλάτε στον κόσμο πιο ζωντανά για αυτό που έρχεται. Θα πρέπει, κύριε Νιζάμι, να πούμε ότι με αυτό το θέμα και εγώ προσωπικά αλλά και μία επιτροπή έτσι πολυάριθμη με αρχή τον Αρχιεπίσκοπο τον Χριστόδουλο αλλά και πιο πριν τον Αρχιεπίσκοπο τον πρώτο Χριστόδουλο τον Σεραφείμ είχε τεθεί το θέμα από κυβερνήσεις να δοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα στους Έλληνες. Αλλά πολύ σύντομα και πολύ ενεργά δραστηριοποιήθηκε η Ιερά Σύνοδος και οι άλλοι παράγοντες οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, συνεργάτες δηλαδή της Ιεράς Συνόδου, και είπαν ότι δεν θέλουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτή θα είναι μια ηλεκτρονική φυλακή. Θα περιέχει δηλαδή δυνατότητες με ένα μικρό τσιπ για να καταγράφονται πάρα πολλά δεδομένα του ανθρώπου και αν πάμε περίπου 20 με 30 χρόνια πριν καταλαβαίνετε πόσο πιο ευαίσθητοι ήταν και οι ιεράρχες και οι ιερείς και ο λαός μας σε πολύ μια ζωστή τέτοια προοπτική. Βέβαια, νομίζω ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επέμεινε και συνσπυρώθηκαν μαζί και διάφοροι δημοσιογράφοι αλλά και πολιτικοί και ήθελαν οπωσδήποτε να περάσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα. Τελικά όμως εξεδόθησαν δύο ωραιότατες, μικρές βέβαια, αλλά πολύ έτσι χαρακτηριστικές, μεστές εγκύκλοι της Ιεράς Συνόδου που περιέγραφαν τους λόγους για τους οποίους η Εκκλησία δεν θέλει οι πολίτες να καταδυναστενευτούν από μια τέτοια ηλεκτρονική ταυτότητα, με δεδομένο το γεγονός ότι θα στερούσε ένα μεγάλο κομμάτι της ελευθερίας ή το μεγαλύτερο κομμάτι της ελευθερίας των ανθρώπων. Γι' αυτό και σήμερα το ονομάζουμε ανεπιφύλακτα ηλεκτρονική φυλακή την κάρτα του πολίτη και στη συνέχεια γνωρίζουμε ότι επέμεναν και τότε αλλά και τώρα οι πολιτικοί μας άρχοντες στην
κάρτα αυτή και ιδιαίτερα στο μικροτσίπ να υπάρχει ένας κωδικός, ο 666, δηλαδή για το μας... Το οποίο συνδυάζεται και συνδυάζεται. Με είναι ο κωδικός αριθμός, δηλαδή ο μη αρεστός εμάς αριθμός που αντιστοιχεί στο όνομα του Αντιχρίστου. Το Θεόπνευστο βιβλίο της Αποκαλύψεως μιλάει για αυτόν τον αριθμό και λέει ότι όσοι θα έχουν νου, όσοι δηλαδή θα έχουν προσέγγιση, επικοινωνία με την Εκκλησία, θα έχουν και τη δυνατότητα κάποια στιγμή να αποκωδικοποιήσουν το 666 και να βρουν το όνομα του Αντιχρίστου, του οργάνου δηλαδή του διαβόλου που κάποτε θα κυριαρχήσει στον κόσμο. Και εμείς έστω και αυτόν τον αριθμό λέμε γιατί να τον έχουμε. Είναι σωστό. Είναι και σωστό. Είπαμε ότι αν χρειάζεται η τεχνολογία, το μικροτσίπ, η τεχνική δηλαδή, ένα τριψήφιο αριθμό, ασφαλώς μπορούν να ξεκινήσουν από το 000 ή από το 111, από οποιοδήποτε αριθμό και να φτάσουν μέχρι το 999, άπειροι αριθμοί. Το γεγονός όμως ότι επανέρχονται ξανά και ξανά σε αυτόν τον αριθμό μόνο και επιμένουν, μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες υποψίες. Είναι πολύ σωστό, γιατί και τοποθετούμαστε. Στέκεστε όχι στα φανατικά, ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Πολύ σωστό. Στέκεστε στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία στην ουσία μπαίνουν σε μια κάρτα. Ο καθένας γνωρίζει τι έκανες χθες, τι ήπιες, πώς κινήθηκες, τι έφαγες, πού κοιμήθηκες, τα πάντα θα περνάνε από μια κάρτα. Θέλω αυτό να το εξηγήσουμε και με τον κύριο Αδαμόπουλο και θα επιστρέψουμε και στο κομμάτι του 666 με βάση κινήσεις που κάναν και οι πολιτικοί μας. Καθώς όταν βγαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας και τονίζουν «βάλτε έναν άλλο αριθμό, πόσο απλό φαντάζει» και επιμένουν, λογικό είναι κάποιοι να γινόμαστε και καχύποπτοι μεταξύ άλλων και μάλιστα και ιδιαίτερα καχύποπτοι βάσει στοιχείων. Θα γυρίσουμε σε αυτά, αφού πρώτα δούμε λίγο σε κάρτες. Έχουμε φτιάξει τις πρώτες επαφές του Γιώργου Παπανδρέου με τον κόσμο, πότε ανακοινώθηκε, πότε άρχισαν να ανακοινώνονται κάποια πράγματα προς τον κόσμο. Αν μπορούμε να περάσουμε στις κάρτες και να πάρουμε τη γνώμη του κύριου Αδαμόπουλου για το τι εστί, φυσικά, αυτή η κάρτα. Τετάρτη 21 Απριλίου του 10 έγινε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Και φυσικά στάθηκε η όλη κουβέντα στην διαλειτουργικότητα των εθνικών μητρώων στοιχείων των πολιτών, τη δημιουργία ενός κατάλληλου νομικού πλαισίου, τη δημιουργία και ετοιμότητα των απαραίτητων υποστηρικτικών υποδομών, δηλαδή πώς θα μπει σε μια λογική το κράτος να ρυθμίζει τα μητρώα του κόσμου, τα στοιχεία των πολιτών, πώς να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο για να κατοχυρώνει όλες αυτές τις κινήσεις. Αν μπορούμε να βλέπουμε και τις επόμενες κάρτες. Αν μπορούμε να περάσουμε στις επόμενες κάρτες, ωραία, την επιλογή τεχνικών προδιαγραφών που θα είναι σύμφωνες φυσικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζεται και η διαλειτουργικότητα της κάρτας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, να υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές να εξηγήσουμε στον κόσμο που να συμφωνούν, αφού βρισκόμαστε στην Ευρώπη, με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να περάσουμε και στην επόμενη. Η έκδοση των καρτών του πολίτη θα γίνει σε δύο φάσεις, όπως ανακοινώθηκε, από 18 ετών και άνω και από 12 ετών ως 18. Και αυτό νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, τόσο μικρά παιδιά να φακελώνονται, αν και βάσει κάποιων στοιχείων που βλέπαμε και λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, αντιλαμβάνουμε ακόμα περισσότερα, κύριε Αδαμόπουλε. Να σημειώσω ότι στο Βέλγιο θα έχει εκδοθεί ταυτότητα για παιδιά από 6 ετών και πάνω. Για να πηγαίνουν, όταν πηγαίνουν στο, από ποιο στο γυμναστήριο, ακριβώς, να χτυπάνε την κάρτα του σημείου στο γυμναστήριο, όταν είναι στο σχολείο, ότι αγοράζουν τα πάντα. Να καταγράφουν και τις συμπεριφορές των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία, να συνηθίζουν τα παιδιά και να υπάρχει αρχείο για το τι έκανες και μικρός. Δεν ξέρω αν είναι ανησυχητικό ότι οι δαπάνοι λένε ότι θα καλυφθεί από κοινωνικούς πόρους, δηλαδή κάπως έτσι θα πάμε όλοι. Όταν η Ευρώπη λέει μέσω του ΕΣΠΑ καλύψτε και αυτές τις δαπάνες, νομίζω ότι είναι εξίσου ανησυχητικό. Και να σημειώσω ότι ο Μπαρόζο, ο οποίος ήταν πριν λίγες μέρες, είπε ότι θα προτείνει την αναστολή της εθνικής χρηματοδότησης στα ευρωπαϊκά αυτά προγράμματα. Οπότε μπορεί και να μας την κάνει δώρο η Ευρώπη την κάρτα. Α, οπότε θα είμαστε και τυχεροί. Κάπως έτσι ακούγεται. Βάλτε μας όμως λίγο στα πράγματα. Όσον αφορά αυτό το 5
40 ευρώ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα της Καθημερινής που αναφέρθηκε στο κόστος. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Είναι το κόστος εκτύπωσης, μην τον μπερδεύουμε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό. Μιλάτε συγκεκριμένα και ο κύριος Τέλογλου είχε αναφερθεί σε αυτό. Ναι. Ακριβώς, 5 με 6 έλεγε ότι αν το αναλάβει η αστυνομία με τα συστήματα που ήδη έχει, η αστυνομία έχει τον εξοπλισμό να βγάλει τέτοιες ταυτότητες. Το να προμηθεύτηκε το 2006 από την ιαπωνική εταιρεία Topan. Και μάλιστα η ανακοίνωση της εταιρείας Topan το 2006 αναφερόταν στην κάρτα των αστυνομικών ότι θα έχει διπλό τσιπάκι και εξ επαφής και εξ αποστάσεως. Εδώ θα πάμε λίγο αργότερα ναι. Να φυλαχθεί, αν μπορούμε για τα παιδιά, είναι αυτό που θέλω να σταθούμε με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Σαράντη Σαράντο. Αν μπορούμε να το δούμε λίγο αργότερα, να επιστρέψουμε εδώ και ο Θεόδωρος Πάγκαλος, κάποια στοιχεία που θα δείτε στην πορεία. Και να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο με τον κύριο Αδαμόπουλο και θέλω να ρωτήσω, μου αναφέρατε και για άλλα κράτη και μιλάμε για ΕΣΠΑ, μιλάμε για χρηματοδότηση που θα έρθει κατ' ουσίαν από την ίδια την Ευρώπη. Θέλω να μου πείτε πώς έχει κινηθεί εκεί, γιατί θεωρώ ότι στην Ελλάδα το σύστημα ήρθε και λίγο απότομα, λίγο γρήγορα. Μας φέρανε συνθήκες, θα πω, τεχνιέντος ενδεχομένως, αλλά μας φέρανε συνθήκες να τα δούμε όλα μαζί. Κοιτάξτε, τι γίνεται στο εξωτερικό. Οι επίσημες πληροφορίες που έχουμε είναι από μια μελέτη της τράπεζας ιδιωτικής της Deutsche Bank, γερμανικής. Νομίζω είναι η ενδεικτική τράπεζα πλέον, κοινή της εξελίξης. Ακριβώς. Και αυτή από το τμήμα μελετών της ενδιαφέρεται για την προώθηση αυτού του συστήματος προκειμένου να μειώσει τα κόστη της. Όσο περισσότερες κάρτες κυκλοφορούν, τόσο λιγότερα κόστη θα έχει. Ο ιδιωτικός λοιπόν φορέας ενδιαφέρεται για τα κέρδη της για να μειώσει τα κόστη. Εκεί λοιπόν πληροφορούμαστε ότι μεγάλη διείσδυση αυτής της κάρτας έχουμε μόνο στην Εστονία, το πρόσφατο μέλος που έγινε, το πρόσφατο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το 90% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τέτοια κάρτα. Στη συνέχεια έχουμε στην Ισπανία 40% και κατεβαίνουμε Βέλγιο, Ελβετία, Λιθουανία, Πολωνία, Φιλανδία, Ιταλία, όπου φτάνουμε σε μονοψήφια ποσοστά. Ιταλία π.χ. 2%, Φιλανδία 5%. Δεν θέλει ο κόσμος, δεν παίρνουν την κάρτα. Κοιτάξτε, είναι προαιρετική, λέει η Deutsche Bank και φωνάζει. Αρχικά. Ναι, σας παρακαλώ, λέει, κάντε την υποχρεωτική, γιατί βλέπουμε ότι όπου είναι προαιρετική δεν την παίρνει ο κόσμος. Μία άλλη έτσι, παρατήρηση πολύ χαρακτηριστική στην ιστοσελίδα του Αυστραλέζικου Κοινοβουλίου, αν μπει κανείς. Θα δει ότι οι βουλευτές εκεί έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά για τις κάρτες του πολίτη στο εξωτερικό και έχουν συγκεντρώσει όλα τα επιχειρήματα που ακούγονται σε όλο τον κόσμο. Έχουν βγάλει λοιπόν 9 υπέρ και 10, 11, 12 κατά. Ένα εκ των κατά είναι ότι θα προσθέσει κόστη και γραφειοκρατία. Είναι δηλαδή, σίγουρο. Οι Αυστραλοί βλέπουν ότι απολαμβάνουν ενός κράτους εξυπηρέτησης, αυτό που λένε θα φέρει εδώ η κάρτα, που δεν θα το φέρει η κάρτα, θα το φέρει η οργάνωση του δημοσίου. Και δεν βλέπουν κανένα λόγο να πάρουν μια κάρτα, γιατί έχουν ευαισθητοποιηθεί όλοι στο θέμα της καταγραφής των προσωπικών δεδομένων και της προσωπικής συμπεριφοράς. Και σου λένε το αντίτιμο ποιο είναι. Γιατί να καταγράφουμε ενώ δεν θα εξυπηρετηθώ καθόλου. Θεωρείτε ότι εδώ ο Έλληνας νιώθει ότι δεν θα κερδίσει κάτι από αυτή την κάρτα. Γιατί το λέω. Τον έχουν βάλει σε μια λογική. Ψάχνεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος για το πώς θα τα βγάλει πέρα φορολογικά από τις δηλώσεις που έγιναν με τις αποδείξεις. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Γνωρίζουμε επίσης τη μάχη του Έλληνα πολίτη να μαζεύει αποδείξεις, να τις βάζει στην άκρη και ήδη έχει κουραστεί. Θα σας πάω στην υγεία που ήδη τσαντίζεται ο Έλληνας πολίτης, γιατί ένας μετανάστης έχει την ίδια κάλυψη ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική με τον ίδιο. Πράγμα που σημαίνει ότι ήδη θέλει να μπει κάτι σε σειρά. Ναι. Ενώ εκνευρίζεται ήδη και με το διαχωρισμό των δημοσίων υπαλλήλων, λέω και αυτό ναι. Και θέλω να ακούσω τη γνώμη σας, ότι όλον αυτό γύρω έπαιρναν τεράστια ποσά, ότι κανείς δεν γνώριζε από πού, πώς και γιατί τόσα αυτή, όταν έρχεται το κράτος και του λέει από αύριο δημότη μου πολίτη αυτού του κράτους θα γνωρίζεις και τι παίρνει αυτός και το ίδιο το κράτος θα το γνωρίζει. Όταν την ίδια ώρα, αν θυμάστε καλά, δεν θυμόμασταν ούτε πόσους δημόσιους υπάλληλους είχαμε. Ναι. Φέρτε το μας λίγο στη διάσταση τη σημερινή. Κοιτάξτε, το βασικό επιχείρημα με το οποίο προτάσσεται η κάρτα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι ακριβώς. Η λεξούλα που λείπει. Κάρτα εξυπηρετήσεως του πολίτη. Εμείς την αντικαθιστούμε και λέμε είναι κάρτα φακελώματος του πολίτη. Τώρα, η κάρτα ως κάρτα δεν πρόκειται να φέρει καμία εξυπηρέτηση. 10 κάρτες, αν μας δώσουν αυτή τη στιγμή, όταν πηγαίνουμε να τις χρησιμοποιήσουμε, εάν δεν οργανωθεί το δημόσιο, δεν θα πρόκειται να δούμε καμία ουσιαστική εξυπηρέτηση. Να περιλάβουμε τα πάντα. Και για την εξυπηρέτηση, να σας σημειώσω, τόσους φόρους πληρώνουμε τόσα χρόνια και έπρεπε να υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση, η οργάνωση του δημοσίου. Μπορεί σκοπίμως ή δεν ξέρω για ποιους άλλους λόγους να μην οργανώνεται αυτό το δημόσιο για να έρθει να δοθεί ως λύση το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Εκ του αποτελέσματος μιλάω, δεν ξέρω αν έγινε σκόπιμα.
Αν λοιπόν δεν οργανωθεί το δημόσιο, όποια κάρτα και να μας δώσουν, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Αν οργανωθεί όμως το δημόσιο, τότε καμία κάρτα δεν χρειάζεται για να εξυπηρετηθώ. Θα πολύ μπορώ σωστό. Να εξυπηρετηθώ με την υφιστάμενη ταυτότητα. Δεν πολύ είναι σωστό. Η κάρτα που θα λύσει το πρόβλημα. Έτσι, αντιλαμβάνεστε. Και το βάλατε στην καλύτερη διάσταση, το ότι αν δουλέψει το όλο σύστημα, ακριβώς. Μόνο έτσι λειτουργούν τα πάντα. Ακριβώς. Από τη στιγμή που δεν δουλεύει τίποτα σε αυτή τη χώρα, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Οπότε και εδώ πάει και το περίεργο της υπόθεσης. Γιατί έρχεται η κάρτα. Οικονομικά θα πάμε και στην ευθύς αμέσως και στον πατέρα Σαράντο, αλλά θέλω να ρωτήσω, οικονομικά ερχόμενη αυτή η κάρτα, γιατί κάπως έτσι θα έρθει, για να γλιτώσουμε. Ναι. Θα γλιτώσουμε εν τέλει, αν το δούμε τελείως μεμονωμένα, ναι. Σαν να μην υπήρχε υπόνοια. Λοιπόν, μια τέτοια κάρτα οικονομικά μπορούμε να πούμε είναι η κάρτα αποδείξεων. Αυτή η φοροκάρτα ή η κάρτα αγορών, η οποία σταδιακά θα ενσωματωθεί στην κάρτα του πολίτη. Άρα μιλάμε για ένα κομμάτι της κάρτας του πολίτη που αυτονομήθηκε και κυκλοφορεί, θα κυκλοφορήσει ανεξάρτητο μέχρι να ενσωματωθεί πάλι. Να σημειώσω διπλά κόστη. Αντί να βγει μια κάρτα εξ αρχής, βγαίνουν πολλές μικρές που θα μαζευτούν μετά. Και έχει ξεκινήσει. Και έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν έχει κυκλοφορήσει, έχει ξεκινήσει. Όμως, τι γίνεται. Η κάρτα αυτή δεν θα σταματήσουμε να παίρνουμε αποδείξεις. Και η κάρτα αυτή θα χρησιμεύει στο να μας γράφει κάποιος, αντί να γράφουμε εμείς, το τι έξοδα κάναμε. Έτσι, θα χρησιμεύσει δηλαδή σαν μια γραμματέα σε αυτή η κάρτα που κάπου αλλού δεν θα τα γράφουμε εμείς, κάποιος άλλος θα τα γράφει για μας. Θα φυλάσσονται οι καταναλωτικές μας συνήθειες. Τα πάντα. Θα φυλάσσονται τα φάρμακα που αγοράζουμε. Θα φυλάσσονται οι εξετάσεις που έχουμε κάνει ιατρικές. Άρα, ένα πλήρες προφίλ του ανθρώπου σε όλες τις διαστάσεις της ζωής του. Στις δύσκολες μέρες, ο κόσμος μπορεί να πει: θα έχω μια κάρτα, με βρίσκει το ασθενοφόρο όταν με βρει και θα την βάλει μέσα στον υπολογιστή ο γιατρός και θα δει το ιστορικό μου. Τι απαντάτε σε αυτό? Ναι. Καταρχάς, είναι πολύ λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να πούμε. Απλά ότι... το τονίζω. Ναι, ναι. Ότι σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται αυτό. Είναι ελάχιστες. Να δούμε στατιστικά πόσες είναι. Και να μελετήσουμε. Το σύστημα υγείας. Ακριβώς. Και να μελετήσουμε και έναν εναλλακτικό τρόπο. Γιατί δεν είναι δυνατόν για 5-10 περιπτώσεις να φακελωθεί καθολικά όλος ο λαός με όλους τους κινδύνους που ενέχει η διαρροή του ιατρικού φακέλου. Τι θα γίνει αύριο μεθαύριο αν έχουμε μόνο ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες όπως στην Αμερική? Σωστό. Δεν θα ψάχνουν. Και θα έχουμε. Όταν με τα ασφαλιστικά συστήματα τα δημόσια, θα έρθουν τα ιδιωτικά στη θέση τους. Αυτό δεν γίνεται στην Αμερική. Την χάνουν της ασφαλιστικής κάλυψης οι Αμερικάνοι. Όχι βέβαια. Δεν σου αφήνουν να κάνεις δεύτερη εξέταση. Πάρα πολλά προβλήματα. Δεν την χάνουν εξυπηρέτηση και ασφάλιση. Δεν είναι λύση το φακέλωμα στην οργάνωση και στην εξυπηρέτηση από το κράτος. Και δεν είναι λύση ούτε από την θρησκεία. Αυτό το υποστηρίζει η θρησκεία μας για τους ελεύθερους πολίτες. Και θέλω να έρθουμε σε εσάς, πατέρα Σαράντο, με αφορμή και αυτό που θα δούμε. Γιατί διαβάζοντας ο Έλληνας πολίτης από μικρός, μπαίνοντας στην θρησκευτική γνώση, στη θρησκευτική παιδεία, φυσικά έχει δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στην αποκάλυψη του Ιωάννη. Το λέω αυτό γιατί πολλοί στέκονται σε αυτά τα κείμενα που μας φέρνουν κάποια στιγμή στις ημέρες του Αντιχρίστου, ότι κάποια στιγμή όλα θα κλείσουν στο μεγάλο κακό, σε κάτι που βλέπουμε ότι κινούμαστε. Τουλάχιστον όσον αφορά το περιβάλλον, το νιώθουμε, το βλέπουμε. Όσον αφορά τις συνθήκες γύρω μας, πολέμους, χρήματα, πώς ρυθμίζεται η ζωή του καθενός βάσει καθαρά του χρήματος, και παράλληλα έχουμε και το 666 στη νέα κάρτα και κάποιος θα πει γιατί να πηγαίνει έτσι, γιατί να κλείνει έτσι σύμφωνα με αυτά που έχουν γραφεί, όταν την ίδια ώρα θα μπορούσατε να βάλετε έναν αριθμό τελείως διαφορετικό. Να πάμε λίγο να δούμε τι απάντησε το κράτος και κάποια στοιχεία που έχουμε εδώ. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία, υπάρχουν πολλά στοιχεία. Αν μπορούμε να περάσουμε στις κάρτες, εδώ βλέπουμε όσον αφορά τον Ηλία τον Παπαδόπουλο, τον εισηγητή της συνθήκης Σέγγεν, εδώ βλέπουμε ότι ξεκινά από πολύ πιο νωρίς όλη αυτή η διαδικασία που φαντάζει ότι έρχεται τώρα για τον Έλληνα πολίτη, γιατί φυσικά δεν προλάβαιναν όλοι να ενημερωθούν. Στον ισχυρισμό του ηρεμόναχου τότε Χριστόδουλου ότι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες για τον οποίο θα δοθεί ο ΕΚΑΜ θα εμπεριέχεται ο 666, αυτό δόθηκε στις ειδήσεις του Sky στις 16 του 97. Θέλω να παρατηρήσω, σημειώνει, ότι ο πατέρας Χριστόδουλος είναι πάρα πολύ θετικός στη συζήτησή του, μου απέδωσε τα πραγματικά για ό,τι αφορά το 666. Είμαστε όμως στην εποχή της πληροφορικής και δυνατός σαν κράτος είναι αυτός που έχει τις περισσότερες πληροφορίες παρά εκείνος που έχει τους εξοπλισμούς. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να μπούμε στο σύστημα, διότι πρέπει να δούμε τι θα γινόταν εάν δεν μπαίναμε. Θερμή παράκληση και στην επόμενη κάρτα, όπου είναι ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Θεόδωρος Πάγκαλος,
ο οποίος σε ερώτηση του δημοσιογράφου τότε ως Υπουργός Εξωτερικών στον Νίκο Χατζηνικολάου, δεν σας βγάζουμε στοιχεία που θα ψάξετε πολύ να τα βρείτε, με μια έτσι κίνηση στο ίντερνετ μπορείτε να τα βρείτε αυτά, γιατί δεν αλλάζουν το 666 εφόσον αντιδρά η Εκκλησία και ο λαός. Ένας απλός αριθμός είναι. Βγάλτε τον. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, διότι αλίμονα αν εμείς περιέλθουμε στη λογική του να ακούμε μια χούφτα παράξενους ανθρώπους. Αυτοί οι παράξενοι άνθρωποι όμως, πατέρα Σαράντο, είναι αυτοί που τους έφεραν πάνω, αυτοί που κρατούν την κοινωνία σήμερα. Πείτε μας λίγο γι' αυτά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και μόνο από αυτή την έκφραση ενός υπουργού, ενός τελέχους, αντιπρόεδρος δεν είναι της κυβερνήσεως, ενός τελέχους, και τότε ήταν υπουργός βέβαια, να παίζει ένα τέτοιο ρόλο, δηλαδή μειώσεως των ανθρώπων, των πολιτών, και κατ' ουσίαν μειώσεως της δημοκρατικής σκέψεως, της δημοκρατικής ευαισθησίας. Γιατί λοιπόν να πιστέψουμε εμείς ότι με την κάρτα του πολίτη τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, τη στιγμή κατά την οποία τόσο βαριές είναι οι επιπτώσεις της κατασκευαζομένης συνεχώς και ογκουμένης κρίσεως, οικονομικής κρίσεως, αυτή η στέρηση, η μείωση των συντάξεων, των μισθών, των παροχών προς τον Έλληνα πολίτη, τον κάνει να είναι όλο και περισσότερο καχύποπτος. Είναι αλήθεια. Και δεν πιστεύουν οι άνθρωποι ότι με την κάρτα του πολίτη θα γίνει κάτι πλέον διαφορετικό. Και στο τέλος να πούμε, εφόσον θα έχουμε τόσα λίγα έσοδα, θα φτάσουμε δηλαδή να μην μπορούμε να περάσουμε σαν οικογένειες το μήνα, θα χρεωνόμαστε ή θα στερούμαστε από τα πιο βασικά πράγματα, και επομένως τι θα την κάνουμε αυτή την κάρτα του πολίτη, σε τι θα μας χρησιμεύσει. Γι' αυτό λοιπόν και τώρα τελευταία, από τότε βέβαια η Εκκλησία είχε τις αντιρρήσεις της, αλλά τώρα τελευταία κορυφώθηκε. Περνάει από την Βουλή. Ναι, επισημοποιήθηκε λέω και η αντίδραση της Εκκλησίας μέσα από την έτσι φωτισμένη εξαγγελία του Αγίου Όρους. Το Άγιον Όρος κατεδίκασε την κάρτα του πολίτη και έχουμε μια απόφαση της διπλής, της ανωτάτης δηλαδή διοικητικής μερίδος του Αγίου Όρους. Είναι 20 μονές από 2 εκπρόσωποι, 40 δηλαδή ανώτατοι που διοικούν το Άγιον Όρος, ηγούμενοι και μοναχοί. Εξεδόθη λοιπόν στις 22 του Τετάρτου. Ήμασταν οι πρώτοι να σημειώσω που, 2011, που το βγάλαμε και εδώ τηλεοπτικά να το δει και ο κόσμος. Οπότε υπάρχει όλη αυτή η συνοχή για να σταθείτε απέναντι, πατέρα Σαράντο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το κείμενο, δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει σαφέστατα τότε. Σαφέστατα και το διαβάσαμε. Θα το έχει διαβάσει και πάρα πολλοί κόσμος σήμερα. Έχει κυκλοφορήσει αυτή πραγματικά η ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την κάρτα του πολίτη. Επομένως και, για τα δύο θέματα ασχολείται. Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία ήδη ψηφίστηκε από την κυβέρνηση, και αν δεν κυκλοφορήσει η κάρτα του πολίτη θα είναι μισή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γι' αυτό και θέλουν οπωσδήποτε να εκδώσουν την κάρτα του πολίτη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν τελικά. Εμείς αντιδρούμε βέβαια. Είμαστε κάπου 80.000 πολίτες που έχουμε στείλει διαμαρτυρία σε ένα site ή σε δύο site, και δηλώνουν οι πολίτες ότι δεν θα πάρουμε την κάρτα του πολίτη. Τι θα κάνουν δηλαδή η κυβέρνηση, τι θα κάνει εάν εμείς δεν πάρουμε την κάρτα του πολίτη. Δηλαδή αυτό το ποσοστό των δεδηλωμένων, ας πούμε, συνειδητών χριστιανών ή εν πάση περιπτώσει αυτών που έχουν καταλάβει ότι είναι μια ηλεκτρονική φυλακή, τι θα κάνουν, θα μας φυλακίσουν σε μια άλλη φυλακή ή θα κάνουν κάποιες αβαρίες, ας το πούμε. Ακούσαμε, όχι βέβαια υπεύθυνα, ότι θα πρέπει να πάρουμε υποχρεωτικά όλη την κάρτα του πολίτη, αλλά προαιρετικά να τη χρησιμοποιούμε. Αρχικά. Είναι αστείο, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αστείο. Είναι αστείο, είναι από τα παιχνίδια που κάνει η κυβέρνηση,
για να επιβάλλει την κάρτα του πολίτη και μετά από λίγο χρονικό διάστημα θα μπορεί όχι μόνο να λειτουργήσει η κάρτα του πολίτη σταδιακά σε όλες τις λειτουργίες της, γιατί το τσιπάκι θα είναι της τεχνολογίας RFID και είναι αναπρογραμματιζόμενο, αλλά και χωράει πάρα πολλά δεδομένα. Δηλαδή θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή η εξουσία, όποια είναι εξουσία, εάν είναι η κυβέρνηση ή είναι κάποια άλλη εκτός της κυβερνήσεως μας εξουσία, να παίρνει τα δεδομένα μας, να τα χρησιμοποιεί σε ένα μεγάλο έτσι αρχείο, να προσθέτει κάποια άλλα δικά μας, να αφαιρεί, δεν ξέρουμε κατά ποια λογική. Όταν τα στοιχεία πηγαίνουν κατά σε κάτι λογική, κεντρικό, μάλιστα. Κανείς δεν ξέρει πώς θα τα διαχειριστούν. Επειδή μιλάτε και για την κυβέρνηση, μιλάμε κατ' ουσίαν και για την κυβέρνηση, έτσι πως είναι τα πράγματα βέβαια από καιρό, λίγο στον κύριο Αδαμόπουλο θα δώσω το λόγο, το πήγαιναν, δεν είναι η κυβέρνηση, μην γελιόμαστε, δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, και η Νέα Δημοκρατία είχε ανάλογη κίνηση που μας πήγαινε προς τα εκεί. Κατ' ουσίαν μιλάμε για κέντρα που ρυθμίζουν τον κόσμο πλέον με δική τους λογική, με βάση το χρήμα και με βάση καθαρά την παρακολούθηση πλέον ηλεκτρονική. Νομίζω δεν κάνω λάθος, κύριε Δαμόπουλε, δεν είναι κάτι, ένα καινούργιο φρούτο. Ακριβώς, κύριε Νιζάμι. Εδώ βλέπουμε τη διαχρονικότητα και τη συνέχεια του κράτους, ενώ έπρεπε να τη δούμε σε πολλά άλλα θέματα και όχι ο καθένας που έρχεται να ξυλώνει αυτά που πιάνει ο προηγούμενος. Δηλαδή, βλέπουμε ο ένας αγοράζει τα μηχανήματα με τα οποία θα εκδοθούν οι κάρτες, ο επόμενος έρχεται και λέει τώρα θα εκδοθούν οι κάρτες. Ο ένας δίνει έναν κωδικό, τον ΑΜΚΑ, ο άλλος λέει θα τον περάσω τώρα τον ΑΜΚΑ στην κάρτα και μάλλον η κάρτα λέει θα έχει τον ΑΜΚΑ. Δηλαδή, ο ένας χτίζει και ο επόμενος συνεχίζει. Τώρα, το κατά πόσο είναι παγκόσμιο σχέδιο ή είναι μόνο της δικιάς μας κυβέρνησης, εδώ κοιτάξτε. Εδώ... Το βλέπουμε και παντού, γι' αυτό το τονίζω. Το τρελό τώρα, το πολύ τρελό. Στο Αφγανιστάν θα δοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα. Γιατί? Για να φτιάξουν σωστούς εκλογικούς καταλόγους. Στην Ουγκάντα υπάρχει πρόβλεψη στο μνημόνιο που υπέγραψε η Ουγκάντα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι θα δοθεί σύστημα ταυτοτήτων στον κόσμο και η κυβέρνηση της Ουγκάντας προχωράει με ηλεκτρονικές ταυτότητες. Η Ρουάντα, εκεί που σφάχθηκαν οι Τούτσι με τους Χούτου, που αν είχαν τέτοιο σύστημα θα τους βρίσκανε πολύ πιο εύκολα ποιοι είναι Τούτσι και Χούτου. Πολύ εκεί θα προχωρήσει τώρα. Δηλαδή, χώρες που δεν έχουν τα στοιχειώδη, δεν έχουν πρόσβαση στοιχειώδη στον ηλεκτρισμό, θα έχουν ηλεκτρονικές ταυτότητες. Τώρα, αν αυτό δεν είναι παγκόσμιο σχέδιο. Και υποθέτω ότι γίνεται με αυτόν τον τρόπο και σε πιο υποβαθμισμένες πλέον περιοχές και σε πιο υποανάπτυκτο λαό, καθότι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μπορούν να αντιδράσουν. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα και με την κάρτα του μετανάστη, το οποίο το μελέτησα ενδεικτικά και από δικές σας εκπομπές, από όπου έχετε παρουσιαστεί, και αντιλαμβάνομαι ότι κατ' ουσίαν σιγά σιγά το περνάνε σε μια πιο απλή λογική. Να μεστώσεις τον Έλληνα, να το δεις σαν κάτι συνηθισμένο. Όλοι οι περισσότεροι Έλληνες έχουν φυσικά πιστωτική κάρτα, έχουν καρτούλα για το γυμναστήριό τους, έχουν καρτούλα για το βίντεο κλαμπ τους και δεν σας κρύβω ότι ήδη το βλέπουν πολύ ερεθιστικό, το βάζω εισαγωγικά, στο να μπορούν να κινούνται χωρίς να έχουν και χρήματα μαζί τους, γιατί και η εγκληματικότητα πλέον έχει αυξηθεί τόσο πολύ και είναι πιο γλυκιά αυτή η συμπεριφορά. Θα μας πάει αλλού όμως αυτή η συμπεριφορά. Βέβαια θα έχουμε ηλεκτρονική εγκληματικότητα. Ακριβώς, το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει ο άλλος που δεν έχει και την τεχνική γνώση. Το βλέπει ότι κάτι που θα με βοηθήσει θα με εξυπηρετήσει. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι. Λέγατε πριν για την... τι μας είπατε, τι ρωτήσατε συγκεκριμένα για την... Για το κομμάτι του υπόλοιπου κόσμου και πόσο κλικά μας φέρνουν σιγά σιγά σε αυτή τη λογική. Όμως, με αυτή τη λογική πηγαίνουμε σε μία κάρτα, πηγαίνουμε σε έναν αριθμό, πηγαίνουμε σε ένα σύστημα. Δηλαδή, τα πάντα να είναι ενοποιημένα. Αυτό που λέμε, που λέγει η κυβέρνηση διαλειτουργικότητα, να το πούμε αλλιώς, διασύνδεση των αρχείων. Δηλαδή, πώς το ένα αρχείο μπορεί να πει ορισμένα στοιχεία, τα ιατρικά, το άλλο μπορεί να πει τα άλλα στοιχεία, τα φορολογικά, ένα τρίτο καταναλωτικές συμπεριφορές και όλα αυτά μαζί με το πάτημα ενός κουμπιού να δημιουργούν την εικόνα του ανθρώπου. Αυτή είναι η διασύνδεση, η διαλειτουργικότητα. Υποτίθεται έχουμε την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων που πρέπει να μας προστατεύσει. Για την κάρτα, να σας πω συγκεκριμένα, για την κάρτα αποδείξεων, είπε όχι η αρχή. Γνωμάτευσε και λέει δεν θα γίνει με αυτόν τον τρόπο να περνάνε τα στοιχεία μέσα από τις τράπεζες. Σιγά σιγά, κύριε Αδαμόπουλε. Συνεχίζει όμως η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο. Πού είναι η αρχή?
καθώς πέρασε και από το ΣΤΕ πριν από λίγες ημέρες στο μνημόνιο και να, το έκρινε συνταγματικό. Δηλαδή βλέπουμε σιγά σιγά κάποιες αρχές να αρχίζουν να σπάνε στο όνομα της παγκοσμιοποίησης και στη λειτουργικότητα της εποχής, καθότι η οικονομική κρίση έχει βγει μπροστά, ούτως ώστε να καθυλώσει τα πάντα μέσα σε αυτήν. Δηλαδή, μόνο έτσι, ότι είμαστε σε κατάσταση πανικού. Να δώσω λίγο το λόγο στον πατέρα Σαράντο. Καθότι όλο αυτό, σύμφωνα με τις γραφές μας, θα μας οδηγήσει και σε κάτι άλλο. Το εξηγώ απλά στον κόσμο. Αυτό το 6-6 που λέμε, αυτό το τσιπάρισμα που αρχικά θα γίνεται μέσα από μια κάρτα, όταν αρχίσουμε και μαζεύουμε κάρτες, θα αντιληφθούμε γυρνώντας σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, γιατί τα έχουμε δει αυτά, να περνάμε από τις πόρτες του σούπερ μάρκετ δείχνοντας το δεξί μας χέρι, το κουτελό μας, το μάτι μας, όπου γενικότερα περνάει μέσα μας αυτή η λογική, θα μπορούμε να κινούμαστε κι εμείς βάσει αυτού του τσιπ που θα έχουμε μέσα μας παντού. Αυτό αναγράφεται όμως στη θρησκεία μας, αναγράφεται στα κείμενα της Ορθοδοξίας μας και θέλω να μου πείτε, πώς θα ξεφύγει ο Έλληνας από αυτή τη λογική? Γιατί αυτό που αναγράφεται είναι ότι θα πάμε στα βουνά, πατέρα Σαράντο. Ότι θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε πέραν από όλα αυτά και να φύγουμε από το μάτι της κρατικής εξουσίας. Αυτό αναφέρεται. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας αντίδραση σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα και πού ενδέχεται να φτάσετε. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να μην αφήσουμε το χρόνο να φύγει και τις δραστηριότητες να φύγει. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν και εκπρόσωποι μέσα στη Βουλή που αντιλαμβάνονται τα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι είναι ενταγμένοι στο κακοπροαίρετο σύστημα κατά την αστεύσεως του Έλληνα πολίτη. Και επομένως η προσπάθειά μας είναι εδώ και ένα χρόνο και λίγο περισσότερο να γίνει κατανοητή αυτή η αλήθεια. Τι είναι κάτω του, στον κόσμο. Και ο κόσμος εκ των κάτω δηλαδή να πιέσει έτσι τους εκπροσώπους, το κοινοβούλιο, τους υπουργούς και η φωνή να φτάσει και να πιστούν οι δυνατόν και οι ανώτατοι άρχοντας μας. Βέβαια, ο ανώτατος άρχοντας είπε ότι εγώ το έχω υποσχεθεί. Δεν αποκλείεται όμως κάποιες άλλες συγκυρίες να δημιουργήσουν μια άλλη κατάσταση και να πάει παραπέρα το θέμα. Γιατί θυμάμαι όταν ξεκίνησε το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, ήταν τόσο δυνατή η βούληση του τότε Υπουργού Εσωτερικών του κ. Κουτσόγεργα που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τι θα κάνει πίσω. Κι όμως τελικά έκανε πίσω, διότι είδε ογκούμενο το πλήθος του λαού και τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Και τότε υπολόγισαν το πολιτικό κόστος. Σήμερα βέβαια είναι λίγο διαφορετικά. Το πολιτικό κόστος δεν πολύ υπολογίζεται, διότι υπάρχουν οι πιο πάνω ακόμα, φαίνεται, οι πιο έξω, οι πιο πιεστικοί, οι πιο εξουσιαστές, οι οποίοι σώνει και καλά θέλουν να περάσουν και έχουν υποσχεθεί, όπως είπαμε, κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο φαίνεται και από όσα είπε ο κύριος Αδαμόπουλος και εσείς, ότι οδηγούμαστε σε μια παγκόσμια δικτατορία, δηλαδή θέλουν να μας οδηγήσουν σε μια παγκόσμια δικτατορία, και νομίζω ότι κάθε πολίτης που έχει μια στοιχειώδη έτσι, ευαισθησία ελευθερίας και δημοκρατίας, θα πρέπει αυτό να το εκτιμά και να καταλαβαίνει ότι αρχικά ο Δημιουργός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο δημιούργησαν τον άνθρωπο ελεύθερο. Μέσα στον Παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα είχαν απέραντη ελευθερία. Γι' αυτό και όταν δεν θέλησαν να είναι υπό την υπακοή και την αιγίδα του Κυρίου, έκαναν την αντασία τους και αφέθηκαν ελεύθεροι να κάνουν τις επιλογές τους με τα τιμήματα που κόστιζε αυτή η ελευθερία. Σήμερα λοιπόν που βρισκόμαστε μέχρι πρότινος σε αρκετή έτσι, απόλαυση αυτής της ελευθερίας, γιατί να αντιστερηθούμε και γιατί ο πολίτης να φτάσει να έτσι φυλακιστεί μέσα σε αυτή την ηλεκτρονική φυλακή,
ένας νέος όταν θέλει να πάρει, να πιάσει κάποια εργασία και έχει στο παρελθόν βεβαρημένη την υγεία του ή κάποιες επιβαρύνσεις από κάποια παραπτώματα που έκανε, από κάποια πτέσματα, πώς θα μπορέσει να πιάσει εργασία όταν με την κάρτα του πολίτη θα δουν όλο το προφίλ? Ήδη σήμερα η κυβέρνηση έχει επιβάλει τον ΑΜΚΑ και επομένως αν ο ΑΜΚΑ δίδεται σε κάθε συναλλαγή όπως δίδεται πλέον, μόνο με τον ΑΜΚΑ θα μπορεί να μπει στο αρχείο του ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας και να δει όλο το προφίλ του ενδιαφερομένου, αυτόν για τον οποίο ενδιαφέρεται. Πώς λοιπόν θα γλιτώσει ο πολίτης? Δεν υπάρχει χάρις, δεν υπάρχει μετάνοια, δεν υπάρχει αλλαγή. Εγώ ξέρω πολλούς ναρκωμανείς οι οποίοι άλλαξαν, συγκροτήθηκαν με τη βοήθεια του Χριστού και της Εκκλησίας, εξυγειάνθηκαν και τώρα είναι αγνώριστοι, πραγματικά αγνώριστοι. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι και μέσα από την κάρτα του πολίτη, μέσα από το τσιπάκι τους αυτό να φαίνεται το δύστυχο παρελθόν τους? Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο το θέμα. Αυτό που φοβίζει τον κόσμο, καταρχήν, επειδή οι γραμμές υπάρχουν πολλές αυτή τη στιγμή στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν μπορούμε να πάρουμε γραμμές καθώς ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Κάνουμε μια μικρή εισαγωγή. Το θέμα θα το ξαναβγάλουμε πιο δυναμικά και με ρεπορτάζ. Κάνουμε μια εισαγωγή του θέματος, τουλάχιστον σε αυτό το κανάλι. Θερμή παράκληση να σεβαστούν και οι τηλεθεατές ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε σήμερα τηλεφωνικές γραμμές. Κάποια στιγμή θα αφήσουμε φυσικά και τον κόσμο να εκφραστεί, απλά δεν κινούμασταν σε αυτά τα πλαίσια. Ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, πατέρα Σαράντο, είναι αν θα εξαναγκάσουν, και θέλω και τη γνώμη του κύριου Αδαμόπουλου, τελικά να πάρουμε την κάρτα του πολίτη. Γιατί σύμφωνα με τις γραφές, κάποια στιγμή αυτό θα είναι πολύ πιεστικό. Δεν θα μπορεί να κάνει κάτι άλλο κάποιος για να ζήσει, για να δουλέψει. Στην πρώτη επαφή λοιπόν, κάποιοι που μπορεί να υποχωρήσουν και να πούν όχι, εγώ δεν θα το κάνω αυτό, θα έρθουν οι δεύτεροι που θα πούν άνοιξε χώρος ακόμα και για μας την ίδια ώρα που αυτό θα μου φέρει ψωμί και ενδεχομένως να είναι πιο μεγάλη η πλειοψηφία του κόσμου που πεινάει και θέλει να κινηθεί προς αυτό από αυτούς που λένε επιλέγουν κάτι άλλο, δεν θέλω να κάνω αυτό και να φύγω προς την επαρχία, γιατί ακούγεται αυτό και ήδη έχει ξεκινήσει μια εσωτερική μετανάστευση. Γι' αυτό ρωτώ. Πώς το βλέπετε, θα γίνει πιεστικό κάποια στιγμή? Τι βλέπετε εσείς? Ήδη είναι πιεστική η κατάσταση, με μοχλό την οικονομική στέρηση. Όταν διαρκώς στενεύεται ο πολίτης, δεν θα έχει και την ψυχολογική νυφαλιότητα, την ηρεμία και την ας πούμε κοινωνική να κάνει διαφορετικά. Θα εξαναγκαστεί, θα καταπιεστεί και πλέον ο άνθρωπος θα είναι οριστικά ενταγμένος μέσα στην ηλεκτρονική φυλακή και σε όποια άλλη φυλακή θα του επιβάλει το καθεστώς και η εξουσία, και προκειμένου να έχει ένα κομμάτι ψωμί, βλέπαμε ένα βίντεο, κύριε Ενζάμι, από το κράχ του 1929 και είδαμε εκεί πέρα χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να φτωχαίνουν, να πεινάνε και είναι να αλήθεια. Χιλιάδες να μπαίνουν στη σειρά για να πάρουν ένα πιάτο φαΐ από την εξουσία, από το σύστημα. Δεν θέλω να φοβίζουμε τον κόσμο. Όμως, δεν το θέλω καθόλου. Καλό είναι. Έχουμε ελπίδες εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι στο Χριστό μας, στον παντοδύναμο Χριστό, στην Εκκλησία μας, στις ευχές των Αγίων μας. Η χώρα μας είναι μια χώρα μαρτυρική. Όπου και να πας υπάρχουν εκκλησάκια. Στα νησιά μας υπάρχουν 300 εκκλησάκια, λέει. Δηλαδή σε όλη την πατρίδα μας υπάρχουν λείψανα Αγίων και δεν μπορεί εύκολα αυτή η χώρα, όσο και να θέλουν οι εξουσιαστές και οι ντόπιοι και οι ξένοι, όποιοι είναι εν πάση περιπτώσει, θα μπορέσουν να μας υποτάξουν εύκολα. Γι' αυτό και ο Κίσιγκερ είχε πει, είναι σκληρός λαός αυτός, γι' αυτό πρέπει, λέει, να του πλήξεις τη γλώσσα, να του πλήξεις τη θρησκεία, να του πλήξεις την ιστορία, τις αρχές αυτές τις Έλληνο-Ορθόδοξες, ας το πούμε, και τις θεανθρώπινες, και έτσι να τον πιέσεις αφόρητα, και αφού τον πιέσεις μπορεί να τον διθασεύσεις.
τι θέλω, δεν θέλω να κάνω τον παλικαρά, ούτε ότι εμείς οι χριστιανοί είμαστε οι παλικαράδες. Είναι το πρώτο δεδομένο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο όσον αφορά τη σκέψη. Αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε στη λογική της δουλείας. Εφόσον ο Χριστός μας για αυτή την ελευθερία σταυρώθηκε και αναστήθηκε και μας χάρισε αυτή την Ανάσταση, εμείς δεν θέλουμε να ξαναμπούμε στην ηλεκτρονική φυλακή και σε όποια άλλη φυλακή θέλει οποιοδήποτε. Να δώσω λίγο το λόγο και στον κύριο Αδαμόπουλο. Να προσθέσω κάτι. Οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι το απορρίψανε. Προσπαθούσε ο Μπλερ. Οι Άγγλοι, μήπως είναι Άγγλοι. Συγγνώμη που το λέω. Μισό λεπτό. Έχουν περισσότερες ευαισθησίες από εμάς. Η ελευθερία δηλαδή λέει περισσότερα στον Άγγλο από ό,τι λέει στον Έλληνα. Όχι, σε αυτό έχετε δίκιο. Χρειάζεται και μια αλλαγή κουλτούρα. Το 2001 ξεκίνησε ο Μπλερ μέχρι το 2009. Όταν άλλαξε η κυβέρνηση, του νέα κυβέρνηση, το κατήργησε. Διέλυσε τις κάρτες, είχαν πάρει 15.000 άνθρωποι στο Μάντσεστερ και είχαν δώσει από 30 λίρες ο ένας. Υπήρξε ειδική πρόβλεψη στο νομοσχέδιο που καταργούσε τις ταυτότητες να μην πάρουν πίσω τις 30 λίρες αυτοί που τις δώσανε. Βέβαια να σημειώσουμε, δηλαδή, κύριε Αδαμόπουλε, απέκτεια η Άγγλια. Τόνισα ιδιαίτερα την Αγγλία, γιατί γνωρίζουμε ότι στην Αγγλία φτιάχνονται αυτή τη στιγμή και τα μεγαλύτερα πρότυπα οικονομικού, θα πω, και εγκλήματος και λογικής. Τον ρυθμίζουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Θέλω να πω ότι μαζεύτηκαν ενδεχομένως και πολλοί τεχνοκράτες που είπαν όχι σε αυτή τη λογική. Ενώ εμείς αυτή τη στιγμή ρυθμιζόμαστε από λίγους τεχνοκράτες, κατ' ουσίαν, οι οποίοι ρυθμίζουν τα πάντα απαλού. Θέλω να πω ότι έχει αποκτήσει και μια συγκεκριμένη λογική. Πολύ σωστά που το αναφέρετε, γιατί να μην γίνουμε Αγγλία και να καταφέρουμε να φύγουμε βέβαια και από τα πρότυπα. Οι Pet Shop Boys, ένα διάσημο pop συγκρότημα της Αγγλίας, γράψαν ειδικό τραγούδι ενάντια στην κάρτα του πολίτη. Καλλιτέχνες, όπως ο Chris Oakley, αν μπορούμε σε άλλη εκπομπή να δείξουμε το βίντεο του, έδειξε την ευαισθησία, την καλλιτεχνική ενάντια. Δηλαδή ο καθένας όπως μπορούσε αντέδρασε. Και όλο αυτό παρέστηρε και τις πολιτικές εξελίξεις και η νέα κυβέρνηση το κατήργησε. Δηλαδή, γιατί εμείς να κινούμαστε μόλις μυρολατρικά θα έρθει. Μόλις, όχι, δεν θα έρθει. Μόλις ένα λεπτό και βλέπω ότι ο πατέρας Αράντος κρατά κάτι στα μία λεξούλα μόνο. Έχω τέσσερις σελίδες που γράφουμε ποιοι φορείς έχουν αντιδράσει. Πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολλοί φορείς. Ίσως μια άλλη φορά να μπορούμε να τους καταγράψουμε. Θα πάρουμε όλα τα στοιχεία. Καταγράψουμε, μάλιστα. Εγώ ήθελα να γίνει μια πρώτη γνωριμία με τον κόσμο. Η επαφή του κόσμου την ώρα που βρισκόμαστε στην εκπομπή είναι μεγάλη μέσα από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα για να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και πιο βαθιά στο θέμα με μεγαλύτερες αποκαλύψεις και να το δίνουμε και τηλεοπτικά στον κόσμο, έτσι με εικόνα, μέσα από ρεπορτάζ με τον κύριο Αδαμόπουλο, να έχουμε μια υγιή συνεργασία, να δίνουμε στον κόσμο ό,τι χρειάζεται για αυτή την εποχή. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε κοντά μου και ιδίως ζητώ συγγνώμη γιατί ο χρόνος δεν θα έφτανε, το γνώριζα ότι δεν θα έφτανε για όλα. Από την άλλη όμως νομίζω ότι κάναμε κάτι πολύ καλό για τον κόσμο, να ενημερωθεί για κάτι που πλέον δεν μπορεί να ενημερωθεί από τα υπόλοιπα μέσα. Εμείς από εδώ να σε ευχαριστήσουμε που μείνατε συντονισμένοι στο τηλεάστη. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Σεβόμαστε τις ευαισθησίες σας, τις ανησυχίες σας και παράλληλα να τονίσω δεν έδειξα τίποτα που να αφορά την πολιτική σκηνή του σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τις κινήσεις που έχει κάνει και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός κατά της κάρτας του πολίτη. Δεν ήθελα να μπλέξω τίποτα στη σημερινή μας εκπομπή. Σιγά σιγά θα τα δείξουμε όλα. Απλά να είστε συντονισμένοι στο τηλεάστη. Να είστε καλά. Πολύ. Καλή σας ημέρα.